ακολουθήσει τώρα ένα αφιερωματικό βίντεο του αημνήστου Προέδρου Στέλιου Τσαγιωδάκη με στιγμές με συμμετοχή του ομίλου σε μεγάλα εθνικά γεγονότα. Για άλλη μία φορά εντυπωσίασαν, καθήλωσαν και φυσικά κατέπληξαν. Οι βρακοφόροι ήρθαν στις Βρυξέλλες ως προσκεκλημένοι μου. Νομίζω ήταν με τη συγκυρία των 100 χρόνων της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα το καλύτερο που μπορούσαμε να δείξουμε στον όχι μόνο ελληνισμό, στους Ευρωπαίους εδώ στις Βρυξέλλες, το τι έχει να μας δείξει η Κρήτη. Όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης ήρθε σήμερα εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο για να τιμήσει την επέτειο των 100 χρόνων της Ένωσης Ελλάδας με την Κρήτη. Νομίζω ότι τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Είναι τώρα 3 μέρες στις Βρυξέλλες. Το Ευρωκοινοβούλιο εδώ μας υποδέχτηκε θερμά. Ο κόσμος χειροκρότησε έντονα και αποζημίωσε με αυτόν τον τρόπο την αποστολή. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Όμιλο Βρακοφόρο, γιατί ως Κρήτη μας έκανε για μια ακόμα φορά υπερήφανος. Είδατε τον ενθουσιασμό όλων των ανθρώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κριτικών και Ελλήνων και ξένων που πόσο εγκάρδια υποδέχτηκαν τον Όμιλο Βρακοφόρων. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές και πιστεύω ότι αυτό αναδεικνύει τον πολιτισμό της Κρήτης μας. Καταχειροκροτήθηκε ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης που επισκέφθηκε το ακριτικό Καστελόριζο το τρίμερο της 25ης Μαρτίου και πήρε μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις που έγιναν στο νησί, ενώ ανήμερα της Εθνικής Επετείου παρέλασε στους δρόμους του Καστελόριζου. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον Μάρτη του 1913 που το Σώμα Κρητών υπό τον οπλαρχηγό Δασκαλάκη έφτασε στο Καστελόριζο και το απελευθέρωσε. Στις εσχατιές του Αιγαίου Πελάγους βρέθηκαν οι πρεσβευτές της Κρήτης για να συμμετάσχουν στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου μαζί με τα τμήματα των μαθητών και του στρατού. Ο Όμιλος Βρακοφόρων έμεινε στο Καστελόριζο όλο το τριήμερο του Ευαγγελισμού. Με θερμότατο ενθουσιασμό υποδέχτηκαν τα μέλη του Ομίλου των Βρακοφόρων οι κάτοικοι αλλά και οι αρχές του ελληνικού ακριτικού νησιού. Οι βρακοφόροι πραγματοποίησαν εκδηλώσεις εκεί και επισκέφθηκαν το στρατόπεδο καθώς και τα φυλάκια της περιοχής. Από το Μάρτιο του 1913 το Σώμα Κρητών υπό τον οπλαρχηγό Δασκαλάκη απελευθέρωσε το ακριτικό νησί και από τότε η Γαλανόλευκη κυματίζει υπερήφανα στον ιστό της Μεγίστης καθώς και της Κυράς της Ρο. Η αποστολή του Ομίλου των Βρακοφόρων Κρήτης συμμετείχε σε όλα τα πολιτιστικά γεγονότα του Σαββατοκυριακού. Ένοπλο τμήμα 35 ανδρών και γυναικών του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης και 12 σημεοφόρους, ο Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης και η Κρήτη απέδωσαν τιμή στην 71η επέτειο της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων. Είμαστε υπερήφανοι που περάσαμε, που πήραμε το χειροκρότημα του κόσμου. Πάντα η χώρα μας και ειδικά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες χρειάζεται ακριβώς αυτό το οποίο συνέβη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Δωδεκανήσιους και εμείς θα είμαστε πάντα σαν Κρήτη στο πλευρό τους. Η κριτική λεβεντιά παρελάβουν μπροστά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παππούλια, τιμώντας τους Κρήτες, οι οποίοι τον Φεβρουάριο του 1913 άφησαν πίσω τους γυναίκες, μανάδες,
στην Ήπειρο για να συνδράμουν στους γενιώτες για την απελευθέρωσή τους έπειτα από 450 χρόνια σκλαβιάς. Η παρέλαση ξεκίνησε με τον Όμιλο Βρακοφόρο να περνάει περήφανα μπροστά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια. Μάλιστα του αφιέρωσε και μια κριτική μαντινάδα. Και θέλω να πω στον κύριο Μαπάτο, συνάδελφο με τον πρόεδρο των συλλογών. Πρόεδρε, πουλί που είναι δυνατό και αντέχει και τον πόνο. Μπορεί στον ουρανό να βγει με μια φτερούγα μόνο. Στα Γιάννενα τα χώματα τα έχουν ποτισμένα. Κρήτες που με το αίμα τους τα έχουν αγιασμένα. Στην Ήπειρο λέει συνέχεια ο ανώνυμος λαϊκός ποιητής της Κρήτης που εμείς τον λέμε Ματιναδολόγο, στην Ήπειρο για λευτεριά πέσαν ενδριωμένοι. Με οστά ηρώων κριτικών είναι θεμιλιωμένοι. Συγκινητική όμως ήταν και η στιγμή που ο πρόεδρος του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης μίλησε για ένα γράμμα που είχε γράψει ο κριτικός αγωνιστής Κωστής Καλλέργης το 1913 στη μητέρα του, λίγες μόλις ώρες πριν δώσει τον τελευταίο του αγώνα για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Ότι έστειλε μια κάρτα που βρήκαμε μόνο προχτές στο σπίτι του στη μάνα του όταν είχε έρθει εθελοντής για να πολεμήσει από την Κρήτη στο Πιζάνι. Το ταχυδρομείο της εποχής ήταν υποτυπώδες, δεν. Νομίζω ότι η κάρτα έφτασε μετά το θάνατό του στη μάνα του. Της έστειλε λοιπόν μια κάρτα, μια φωτογραφία που βγάζαν εκείνη την εποχή οι στρατιώτες εδώ. Ήταν δάσκαλος από τη Λούτρα του Ρεθύμνου. Οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται στράτευσης. Αυτός όμως ήρθε εθελοντής και έστειλε στη μάνα του μια ματινάδα και της λέει: «Στέλνω κορμί χωρίς ψυχή και γέλιο εις τα χείλη. Μάνα από τον αποχωρισμό το δάκρυ σου θα μείνει». Και ως κριτικός ο κύριος Χιαγιαδάκης απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια με μία μαντινάδα. Πρόεδρε, και τα Γιάννενα είναι η πόλη του πνεύματος, αλλά εγώ θα στην πω τη μαντινάδα. Τα Γιάννενα κατέχουνε στο πνεύμα τα πρωτεία και δώσανε και πρόεδρο στη Δημοκρατία. Στη σημερινή παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και στους δέκτες σας ο Όμιλος Βρακοφόρων της Κρήτης. Ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για να τιμήσουν τους αγώνες που έδωσαν οι πρόγονοί τους. Οι Κρήτες, σύμφωνα με την ιστορία και όσοι γνωρίζουν, το καταθέτουμε, έδωσαν το δικό τους αγώνα εδώ, στη Μακεδονία. Θυσιάστηκαν και είναι υπερήφανοι οι απόγονοί τους. Σήμερα συμμετέχουν στην παρέλαση
για την 28η του 1940 με παραδοσιακές στολές, με τις βράκες, ο σύλλογος των βρακοφόρων. Άρρηκτη δεσμή Μακεδονίας και Κρήτης σε όλους τους αγώνες του έθνους. Είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη στιγμή γιατί βρισκόμαστε εδώ στον τόπο της Ιλιάς, του αντιπτέρατου του Κωνσταντίνου Ιλιάη, του αξιωματικού που στις 23 Μαΐου 2006 κατά την εκτέλεση του καθήκοντος αυζήτησε τα πάντα και εκτέλεσε όχι απλά μια ερωτική πράξη, αλλά έστειλε ταυτόχρονα ένα διαχρονικό μήνυμα στους Έλληνες. Αρκαδιώτικης πιστόλας. Με αυτή την πιστόλα ο περιπολιτής του Αρκαδίου Κωστής Γιαβουδάκης τίναξε στον αέρα τους Τούρκους. Είναι ένα περιστατικό που θα το θυμούνται όσα χρόνια υπάρχει αυτό το έθνος, ο λαός ο τουρκικός, το Αρκάδι θα το θυμούνται για πάντα. Με αυτό λοιπόν το ακριβές αντίγραφο θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ειδικά σε εσάς που στο πρόσωπό σας μακαριότητά σας ελπίζουμε πάρα πολλά σαν Έλληνες που είμαστε δίπλα στους αδερφούς του Κυπρίους και το ρόλο τον οποίο εσείς αυτή τη στιγμή διαδραματίζετε σε αυτό το νησί. Θέλουμε με αυτή την κίνηση, με αυτή την αρκαδιώτικη πιστόλα να σας δώσει ο Θεός κουράγιο όπως έδωσε τότε στον ηγούμενο της Μονής Αρκάδιου Γαβρίλη και στον περιπολιτή Κωστή Γιαβουδάκη να βρει το θάρρος για να τεινάξει τους Τούρκους στον αέρα και την Κρήτη στην ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι συμπληκτική και αντίθετο συμβολικό και για την εποχή. Κατάλληλο. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Είναι συμβολικό. Επόμενη στην Κύπρο, ο Όμιλος Βρακοφόρων της Κρήτης. Δεν μπορεί να νιώσουμε τίποτα άλλο, αλλά τα λόγια του Κρήτη. Αυτό που λέει τυραννία, τυραννία, όσο χτυπάς, εγώ τον νόμο συμπεριέμεις. Ευχαριστώ. Thank you.
Λευκοσία. Κι ο Αττίλας πίσω από την πράσινη γραμμή τα αδέρφια μας κρατάει σε χαμαλή.